Αγαπητοί φίλοι του Pathfinder, καλώς ήρθατε. Μαζί μας έχουμε δύο από τα νεότερα μοντέλα των νέων σειρών notebooks της Packard Bell. Αν και μια απλή ανάγνωση των τεχνικών χαρακτηριστικών δεν μας βοήθησε να δούμε ξεκάθαρα το κοινό στο οποίο απευθύνονται, οι λεπτομέρειες, η σχεδίαση και οι μετρήσεις μας έδειξαν το στόχο του καθενός. Από τη μια πλευρά λοιπόν έχουμε το ισχυρό EasyNote TX86, τον σοβαρό εκπρόσωπο της εταιρείας, και από την άλλη το γενικότερης χρήσης EasyNote TM98 με ένα πιο νεανικό χαρακτήρα. Κοινά στοιχεία τους η όμορφη σχεδίαση, ο πλούσιος εξοπλισμός και το πλήρες πληκτρολόγιο. Τα δύο notebooks της Packard Bell διαθέτουν μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά. Μερικά από αυτά περιλαμβάνονται στα κύρια, ενώ τα περισσότερα αφορούν στον εξοπλισμό. Αρχίζοντας λοιπόν την περιήγησή μας από τα βασικά κοινά χαρακτηριστικά, και τα δύο notebooks της Packard Bell διαθέτουν οθόνη LED LCD 15,6 ίντσων με ανάλυση 1366x768 και λόγο διάστασης πλευρών 16:9. Η συγκεκριμένη οθόνη έχει ζωηρά χρώματα και υψηλή ευκρίνεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για πολλή ώρα εργασία όσο και για έντονη διασκέδαση. Συνεχίζοντας με τα κοινά στοιχεία, τα notebooks συνοδεύονται από Windows 7 Home Premium στην έκδοση των 64-bit που εκμεταλλεύεται πλήρως τα 4GB μνήμης που διαθέτουν. Το DVD Writer και ο αναγνώστης πολλαπλών καρτών είναι τα κοινά αποθηκευτικά στοιχεία, ενώ και στα δύο η σύνδεση σε δίκτυο μπορεί να γίνει είτε μέσω ενσύρματου Ethernet ταχύτητας Gigabit είτε μέσω ασύρματου Wi-Fi πρωτοκόλλου 802.11n. Ασύρματα μπορούν να συνδεθούν με άλλες συσκευές και μέσω Bluetooth, με το TX86 να υποστηρίζει την έκδοση 3 Plus HS και το TM98 την έκδοση 2,1 Plus EDR. Πολύ μικρή είναι και η διαφορά της μίας USB όσον αφορά συστήρες των δύο συστημάτων, με το TX86 να διαθέτει 4 και το TM98 3. Μία έξοδος HDMI, μία έξοδος D-Sub, μία θύρα LAN, μία έξοδο ήχου και μία έξοδο μικροφώνου συμπληρώνουν τη συνολική ικανότητα σύνδεσής τους. Ενώ ο κοινός εξοπλισμός τους ολοκληρώνεται με μια webcam 1,3 MP. Στις δοκιμές μας, η μπαταρία των 6 στοιχείων που διαθέτουν έδωσε περίπου 2 ώρες αυτονομίας για το TX86 και 1,5 ώρα για το TM98, με διαρκή και πλήρη φόρτο εργασίας. Μέτρη χρόνη συγκριτικά με άλλα notebooks που έχουμε δοκιμάσει. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το πλήρες πληκτρολόγιο που είναι ίδιο και στα δύο notebooks και περιλαμβάνει μεγάλα πλήκτρα, αριθμητικό πληκτρολόγιο και πλήκτρο social networks για συνεχή παρακολούθηση και άμεση πρόσβαση στο Facebook, το YouTube και το Flickr μέσα από το περιβάλλον μιας εφαρμογής της Cyberlink. Και αφού φτάσαμε στο software, όπως όλα τα notebooks της Packard Bell, το TX86 και το TM98 συνοδεύονται με ένα αρκετά πλούσιο πακέτο εφαρμογών που περιλαμβάνει τα Power DVD 8 και Power Cinema 7 για αναπαραγωγή αρχείων media, το Photoshop Elements 7 για επεξεργασία φωτογραφίας, το Nero 9 Essentials για εγγραφή δίσκων, καθώς και δοκιμαστικές εκδόσεις του Office 2010 και του Norton Internet Security 2010. Κάπου εδώ όμως τελειώνουν τα κοινά στοιχεία και αρχίζουν οι διαφορές. Αυτές οι διαφορές έχουν να κάνουν με τρία υποσυστήματα ζωτικής σημασίας και φυσικά με τη σχεδίαση. Το TM98 ως γενικότερης χρήσης διαθέτει τον επεξεργαστή Core i3-330M της Intel στα 2,13 GHz, σκληρό δίσκο χωρητικότητας 320 GB και την κάρτα γραφικών Mobility Radeon 5470 της ATI με μνήμη 512 MB. Σαφώς πιο ισχυρό, το TX86 διαθέτει τον επεξεργαστή Core i5-540M της ίδιας εταιρείας στα 2,53 GHz, σκληρό δίσκο από την ίδια σειρά Scorpio Blue της Western Digital με χωρητικότητα 640 GB και κάρτα γραφικών Nvidia GeForce GT330M. Αυτές οι διαφορές δίνουν στο TX86 τουλάχιστον 15% καλύτερες επιδόσεις στο σύνολο από το TM98, ενώ ειδικά στα γραφικά η κάρτα της Nvidia υπερτερεί σημαντικά σε σχέση με την κάρτα της ATI. Το TM98, όπως αναφέραμε, με βάση και τις επιδόσεις προορίζεται σε ένα ευρύτερο κοινό που θέλει να τρέχει τα πάντα στον υπολογιστή του, αλλά δεν απαιτεί τη μέγιστη ταχύτητα. Όταν το ζητούμενο είναι και η μέγιστη ταχύτητα, τότε σαφώς πιο κατάλληλο είναι το TX86. Σχεδιαστικά, αν και τα δύο notebooks έχουν τις ίδιες διαστάσεις, διαφέρουν πάρα πολύ. Τα χρώματα και οι κυματιστές γραμμές δίνουν στο TM98 ένα πιο νεανικό χαρακτήρα που αγγίζει έντονα και το γυναικείο κοινό, ενώ το ασημί χρώμα με το φωτιζόμενο touchpad φέρνουν το TX86 πιο κοντά στο αντρικό κοινό πιο μεγάλων ηλικιών. Πάντως, οφείλουμε να τονίσουμε πως σχεδιαστικά η Packard Bell έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και στα δύο notebooks. Τα δύο notebooks που είχαμε στην διάθεσή μας είναι ένα καλό δείγμα της νέας προσπάθειας που κάνει η Packard Bell για να κερδίσει ένα μερίδιο της αγοράς. Διαθέτουν καλές επιδόσεις, αρκετά πλούσιο εξοπλισμό, πλήρες και άνετο πληκτρολόγιο, καθώς και σχεδίαση που μόνο αδιάφοροι δεν είναι. Σίγουρα αξίζει να εξετάσετε προσεκτικά αυτές τις δύο επιλογές αν βρίσκεστε στην αναζήτηση ενός πλήρους notebook.